ΕΠΡΟ είναι ένας οργανισμός ο οποίος πρέπει να επαναλειτουργήσει, πρέπει να δραστηριοποιείται και πάνω απ' όλα νομίζω ότι ως οργανισμός ο ΠΡΟΤΟΥΡ από το παρελθόν έχει δείξει ότι όταν όλες οι δυνάμεις ενώνονται και πάμε συντεταγμένα έχει ένα πάρα πολύ θετικό αποτέλεσμα για το νησί μας. Και αυτός είναι ο σκοπός και αυτός είναι ο στόχος. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια επαναλειτουργία του ΠΡΟΤΟΥΡ, γι' αυτό και στα πρώτα βήματα μπορεί να συναντήσαμε κάποιες μικρές δυσκολίες, αλλά νομίζω ότι η θέληση όλων των φορέων και ειδικά οι άνθρωποι που εμπλέκονται με τον τουρισμό είναι πάρα πολύ θετικό το ότι ενδιαφέρονται πάρα πολύ, βοηθάνε πάρα πολύ ώστε ο ΠΡΟΤΟΥΡ να μπορεί να στοχεύσει σωστά και να μπορεί να κάνει αυτές τις δράσεις οι οποίες θα είναι απαραίτητες για το νησί μας. Μία από αυτές, για παράδειγμα, που δείχνει να φέρνει ένα άμεσο αποτέλεσμα είναι αυτή η ενημέρωση που έχουμε τώρα σήμερα ότι η εταιρεία Sunweb από Ολλανδία έχει πάρει το OK από την Ολλανδική κυβέρνηση ώστε να πετάξει πιλωτικά στη Ρόδο στις 12 Απριλίου και να έρθουν εδώ, ένα αεροπλάνο δηλαδή, με τους πρώτους επισκέπτες. Και με αυτόν τον τρόπο είναι μια επανεκκίνηση, τουλάχιστον σιγά σιγά να μπούμε στις ρυθμούς της τουριστικής περίοδου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι είναι κινήσεις που είναι πολύ σημαντικές από τους tour operator να το κάνουν. Αν έχετε δει αυτές τις τελευταίες μέρες, συζητιέται το πώς το πρώτο αεροπλάνο της TUI πήγε στη Μαγιόρκα, για παράδειγμα, και αυτό έδωσε ένα πρεστής και μια βοήθεια, έστω ψυχολογική, γιατί και αυτή τη χρειαζόμαστε στους Ισπανούς και στη Μαγιόρκα. Το ίδιο νομίζω σημαίνει και εμάς με τη Ρόδο. Άρα, είμαστε στους προορισμούς, τους δυνατούς προορισμούς της Μεσογείου. Πρέπει οι τουριστικοί πράκτορες, οι tour operator, να αντιληφθούν, να καταλάβουν ότι είμαστε μαζί τους, είμαστε συμπαίκτες. Αυτό εδώ πέρα είναι ένα deal καθαρό, ότι win-win, όπως λέμε, κερδίζουμε. Όλοι πρέπει να κερδίσουμε από αυτό το πράγμα. Πρέπει να στηρίξουμε ένα τον άλλον και ο ΠΡΟΤΟΥΡ πρέπει να συμβάλλει σε αυτό. Έχουμε ένα πλάνο, έχουμε και ένα διοικητικό συμβούλιο την Παρασκευή, όπου θα το συζητήσουμε έτσι πιο, δηλαδή θα πούμε εκτενέστερα πράγματα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι τόσο πρωτόγνωρες οι συνθήκες και οι καταστάσεις. Ενώ είχαμε ένα τυποποιημένο τρόπο διαφήμισης, είτε μέσω των εκθέσεων, είτε μέσω των τηλεοράσεων, ραδιόφωνο και αυτά. Τώρα βλέπετε ότι ηλεκτρονικά γίνονται σχεδόν όλα. Και όλο αυτό το συμπέρασμα που βγάζουμε από την COVID εποχή είναι ότι πια οι επαφές σιγά σιγά χάνονται δυστυχώς και πάμε σε κάτι πια που έχει να κάνει καθαρά με την ηλεκτρονική διαφήμιση. Άρα, εταιρείες που γνωρίζουν πολύ καλύτερα από εμάς το τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε είναι εταιρείες στις οποίες εμείς θα αναθέσουμε αυτές τις εργασίες, γιατί ξέρουν, είναι ειδικοί, είναι τεχνοκράτες πάνω στο είδος και πάνω σε αυτό το πλάνο βαδίζουμε. Αλλά βεβαίως διαφήμιση μπορεί να γίνει με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Και επειδή είμαι της άποψης ότι ο ΠΡΟΤΟΥΡ, όπως οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, ΔΟΠΑΡ, ΠΡΟΤΟΥΡ, οποιοσδήποτε άλλος οργανισμός, αν δεν αγκαλιαστεί από τους πολίτες του νησιού μας, αν δεν αγκαλιαστεί από τους κατοίκους της Ρόδου, είναι σίγουρο ότι θα αποτύχει. Άρα, σημαίνει ότι οτιδήποτε κάνουμε πρέπει πρώτα να το αγαπήσουν εδώ οι ντόπιοι γεροδίτες. Άρα, σημαίνει ότι όταν διαφημίζουμε κάτι από το νησί μας, σημαίνει ότι το έχουμε, ότι υπάρχει και πρέπει να το προστατεύσουμε με κάθε δυνατό τρόπο, ώστε αυτό που θα έρχονται, όταν έρχονται επισκέπτες εδώ, θα βλέπουν αυτό ακριβώς που τους διαφημίσαμε. Δεν είμαστε εδώ για να διαφημίσουμε πράγματα τα οποία δεν υπάρχουν. Ούτε μπορούμε να πετάμε λεφτά αόριστα, στο άσχετο, από εδώ και από εκεί, όπως πολύ πιθανό να γίνονται κάποιες εποχές. Πια έχει στενέψει πάρα πολύ η κανούλα. Είμαστε σε μια κατάσταση που πρέπει και το τελευταίο ευρώ να το προσέχουμε, πού θα πάει, πώς θα πάει και πώς θα είναι ανταποδοτικό, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, σε μια πολύ δύσκολη εποχή οικονομικά. Άρα, σε αυτό το πλάνο, όλα μαζί αυτά τα στοιχεία τα βάζουμε στο τραπέζι για να μπορούμε να πετύχουμε το στόχο που θέλουμε. Είναι απαραίτητο να ανοίξει εστίαση. Αλλά να ξέρετε ότι το πρωτόγνωρο, ότι αυτό το πιλωτικό ταξίδι, και θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει και θα πραγματοποιηθεί, θα είναι μέσα στο ξενοδοχείο και δεν θα μπορούν να βγουν από το ξενοδοχείο. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες είναι πάρα πολύ διαφορετικές από αυτές που γνωρίζαμε. Είναι αυτό το bubble που λέμε, η φούσκα που λέμε. Θα έρχονται επισκέπτες, θα μείνουν 10 μέρες, θα είναι μέσα στο ξενοδοχείο, δεν θα υπάρχουν άλλοι επισκέπτες ταυτόχρονα στο ξενοδοχείο. Είναι ένα πρόγραμμα πιλωτικό, όπως σας είπα. Δεν θα βγουν από το ξενοδοχείο, θα γίνει τεστ COVID πριν έρθουν, τεστ COVID όταν φύγουν από εδώ, θα μπουν σε καραντίνα όταν γυρίσουν πίσω στην Ολλανδία. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι, αν θέλουμε να μιλήσουμε έτσι ξεκάθαρα, αυτό δεν είναι τουρισμός. Ήδη είναι ο τουρισμός που επιθυμούμε. Αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε. Και επειδή κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε και αρχίσουμε να πατάμε στα πόδια μας και σιγά σιγά βήμα-βήμα να βάλουμε μπροστά, είναι πιλωτικό και είναι πολύ ενθαρρυντικό και πολύ θετικό που γίνεται αυτή η προσπάθεια από την πλευρά τους. Πολύ μεγάλη. Πολύ μεγάλη, γιατί η Βρετανική αγορά είναι η σπουδαιότερη μαζί με τη Γερμανική που έχουμε εδώ στο νησί της Ρόδου. Αντιλαμβάνεστε ότι όταν ακούμε αυτά τα πράγματα, ό,τι και να κάνουμε εμείς είναι στο δικό τους χέρι. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το τονίσουμε και να το ξεκαθαρίσουμε. Ότι μπορεί εμείς να θέλουμε, αλλά αν αυτοί δεν μπορούν ή δεν γίνεται, αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Άρα εξαρτάμαστε δυστυχώς από αυτούς
είτε από τις κυβερνήσεις, εκάστοτε κυβερνήσεις και ποιες είναι οι συνθήκες και πώς σε τι φάση βρίσκεται ο COVID στις χώρες τους. Απ' την άλλη, από τους tour operator που πρέπει να εστιάσουμε σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς εδώ δεχόμαστε κόσμο, αλλά ο κόσμος που θα έρθει στη Ρόδο θα έρθει με αεροπλάνα. Αυτό είναι το μέσο. Αυτό είναι ο μόνο τρόπο. Αντιλαμβάνεστε ότι για να έρθουν τα αεροπλάνα, κάποιοι είναι ιδιοκτήτες αυτών των αεροπλάνων, κάποιες εταιρείες αυτή τη στιγμή αγκομαχούν να επιβιώσουν. Είναι σε τεντωμένο σκηνή αν θα αντέξουν ή όχι. Κάθε μέρα που περνάει είναι πάρα πολύ μεγάλο το οικονομικό βάρος τους. Άρα, εμείς εδώ πρέπει με κάθε τρόπο να στηρίξουμε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνεται. Όταν η γερμανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή λέει ότι στηρίζει την DUI ή στηρίζει την Lufthansa, εμείς αυτό πρέπει να το χειροκροτάμε, όσο περίεργο και να ακούγεται. Γιατί αν δεν πετάξει η TUI ή η κάθε TUI ή κάθε αεροπορική εταιρεία, εμείς είμαστε καταδικασμένοι να περιμένουμε μεμονωμένους που θα έρθουν με το καράβι και αν και πότε. Δεν είμαστε τέτοιος προορισμός πλέον η Ρόδος. Έχουμε μαζικό τουρισμό, ξεπερνάμε τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Άρα σημαίνει ότι οι εταιρείες πρέπει να είναι υγιείς, δυνατές για να μπορούν να φέρουν τον κόσμο εδώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το εμπεδώσουμε όλοι μας, γιατί πάμε σε μια άλλη εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη πλέον. Αυτό με την αγγλική αγορά μας ανησυχεί. Γιατί ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Δεν σας κρύβω ότι εγώ ευνηδιάστηκα με αυτή την απόφαση. Η Βρετανία ακόμα περισσότερο. Φανταστείτε ότι αν εμείς ευνηδιαστήκαμε, φανταστείτε λοιπόν οι εταιρείες, οι αεροπορικές της Αγγλίας, τι θα έχει συμβεί σε αυτούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι πιέσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλή εξέλιξη. Δεν θα πάμε μέχρι τέλος Ιουνίου. Ότι πριν από την ημερομηνία που ζητάνε, θα καταφέρουν οι επισκέπτες οι Άγγλοι να έρθουν στο νησί μας. Νομίζω είναι καλύτερα τα μηνύματα. Αλλά και εκεί, σας λέω, γίνεται μια μάχη μεγάλη. Αλλά πιστεύω ότι Μάιο μήνα θα ξεκινήσει η περίοδος. Επαναλαμβάνω, ενώ πιστεύαμε ότι τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ διαφορετικά, υπάρχει ήδη ο εμβολιασμός, υπάρχει μια άλλη αυτό. Βλέπετε ότι υπάρχει μια χώρα όπως είναι η Γαλλία που μπαίνει σε καραντίνα σχεδόν όλη η χώρα. Υπάρχουν χώρες που υπάρχουν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Εμείς πρέπει να δώσουμε και τη δικιά μας μάχη. Βλέπετε πώς ήμασταν πριν 3 μήνες, πώς είμαστε τώρα. Όλα αυτά τα πράγματα επηρεάζουν την τουριστική αγορά, η οποία είναι πολύ ευάλωτη. Τίποτα δεν είναι δεδομένο στον τουρισμό. Και πρέπει αυτό το πράγμα το επαναλαμβάνουμε καθημερινά, ώστε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα και πάνω απ' όλα συντεταγμένα, όλοι μαζί, με τον ένα κοινό στόχο, με μια κοινή άποψη. Γιατί το μόνο που δεν βοηθάει αυτή τη στιγμή είναι ο καθένας να διαρρέει, να λέει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν και μόνο κακό κάνουν. Άρα και πολύ πολύτιμη η βοήθειά σας, η δικιά σας, γιατί ο κόσμος εσάς ακούει και πρέπει να βγάζουμε θετικά τα μηνύματα.